Στήρη Μικαλτζάκη. Νόρι μου εσύ, τι πάρω την απόφαση να μην ξαναγαπήσω πια. Μπράβο, 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 σου βάζω 5, 5, γιατί το ήξερες, δεν το επέλεξες τυχαία. Απ' έξω. Ποια το τραγουδάει? Πω, 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 δεν έχω νιώσει πιο ντροπιαστικά. Πιο ντροπιαστικά δεν έχεις νιώσει συγκεκριμένα? Η Χρήσπα είναι. Ναι, καλέ. Η Χρήσπα. Συγγνώμη, Χρήσπα. Είναι δυνατόν και είναι και τόσο καλό κορίτσι. Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και εκ μέρους της, λοιπόν, τραγουδάρα, ύμνος, και πάμε τώρα να μας πεις πού πηγαίνεις. Τοκ, τοκ. Τοκ, τοκ, σου χτύπησε την πόρτα ο έρωτας. Μου χτύπησε την πόρτα ένας νέος ηθοποιός. Άλλος νέος ηθοποιός. Ναι. Όχι εκείνος ηθοποιός που τον είχαμε δει. Πέρασε και μετά πηγαίναμε εκείνος. Και. Νέος ηθοποιός. Τι έγινε παρεμπιπτόντος, ωραίο το βιβλίο που είχε γράψει εκείνος ο παλιός? Τίποτα, χαρταετός. Χαρταετός κι αυτός. Δεν το διάβασε το βιβλίο. Ε? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Τι να το διαβάσει για το βιβλίο, τον θέλουμε. Όχι, έλεγα επειδή έδειχνε ότι είναι ένας άνθρωπος των τεχνών κτλ. Δεν πειράζει, καινούργιο ηθοποιός. Λοιπόν, τοκ, τοκ. Σ' αρέσουν οι ηθοποιοί γενικά? Δεν ξέρω, κάπως εδώ πέρα στην Αθήνα με τραβάει τέχνη. Φαίνεται αυτό. Απ' τα μαλλιά σε τραβάει. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, μου έκανε TikTok ο νέος ηθοποιός και μπορώ να πω ότι μου έκανε και like. Και TikTok μετά. Και TikTok. Λοιπόν, και όλος τυχαίος. Ναι. Εγώ βρίσκω ένα κοινό γνωστό, τώρα εγώ που έχω πολλούς φίλους. Πολλούς φίλους. Βρίσκω ένα κοινό γνωστό. Κυρίως βέβαια έχεις φίλες σχεδιάστριες που έχουν μαγαζιά τις... vintage και τέτοια. Φουλ, λοιπόν. Αλλά γενικά. Αυτές οι φίλες λοιπόν είναι παντού μπλεγμένες. Ναι. Και κάπως τυχαία ξέρουν αυτόν. Ναι. Με κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Και εγώ δίνω το σήμα, λέω κορίτσια αυτός, και μου λένε κορίτσι, εσύ δίνεις το σήμα, αυτές σου δίνουν ρούχα και ηθοποιούς. Και γίνεται δουλίτσα, ναι, λοιπόν. Και εγώ μαθαίνω πού είναι. Πού είναι? Κάπου σε ένα μαγαζί κάθεται και περνάω σε τυχαία. Σε ποιο μαγαζί? Έχει μια σημασία. Θα σε ρωτήσω το κορίτσι. Σε ποιο μαγαζί? Στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας. Ποιος είναι? Να σου πω στο αυτή. Ναι, έλα. Να κλείσω μικρόφωνο. Αλήθεια. Δεν είναι κούκλο. Τον έχω βάλει φόντο στο κινητό μου. Όντως. Για να έχω έμπνευση, ναι. Δύσκολη περίπτωση αυτός. Δύσκολος. Δύσκολη περίπτωση. Γιατί είναι δύσκολος? Δεν έχει σχέση. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω έχει σχέση. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, μας ενδιαφέρει. Ναι. Ναι. Εντάξει, μας ενδιαφέρει, αλλά δεν με πολύ νοιάζει. Ωραία, μας ενδιαφέρει, αλλά δεν με πολύ νοιάζει. Είναι μια πολύ σαφής απάντηση. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θέλω εγώ να μπω εμπόδιο στην τύχη σου, το καταλαβαίνεις. Είχα την αίσθηση ότι αυτός ο συγκεκριμένος έχει σχέση και μπορεί τώρα να έχει και χωρίσει. Μπορεί να έχει χωρίσει. Μπορεί να έχει χωρίσει, δεν θέλω να επισέλθω. Αχ. Κάτι για το look. Όχι, είναι αυτά που βλέπουν τα κορίτσια. Και πάω έτσι να κάνω τοκ-τοκ τη δικιά του πόρτα. Να ξέρετε, είναι δύσκολη η πόρτα αυτή που θέλει να διαβεί. Πάμε. Λοιπόν, πολύ ωραία βαθμολογία, εκτός από δύο μελανά σημεία, τα οποία δημιουργούν, ας πούμε, θα μπορεί να δημιουργήσουν και την πτώση ενός μέσου όρου. Είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα? Όχι, δεν μ' αρέσει το δύο. Δεν της αρέσει το δύο, Χριστιανά? Ούτε εμένα μ' αρέσει το δύο, αλλά το παίρνω. Τι να κάνω? Από μένα? Γενικά μιλά. Α, εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν και αυτά, ναι, στο διαγωνισμό. Φυσικά. Θα σου πω. Πολύ ρομαντικουλέ είσαι. Ρομαντικουλέ? Είναι σαν το παρδαλέ δηλαδή αυτό? Ωραίο. Παρόμοιο. Εντάξει και. Γιατί ο άνθρωπος τώρα δεν ξέρει ότι θα πας και θα σκάσει εκεί με το ροζ, με τα τριαντάφυλλα πάνω. Ναι, εγώ έτσι θα σκάσω μύτη. Δεν ξέρω, δεν. Θα σε ήθελα λίγο πιο απλή, να σε δεις την... απλή σεξι ενδοχή σου. Αυτή είναι εκδό. Απλή σεξι εκδοχή. Δεν είναι απλή. Είναι απλή σεξι, καλέ. Ούτε σεξι θα το έλεγα. Ούτε σεξι θα το έλεγες. Τι θα το έλεγες? Τι θα το έλεγες? Σεξι μάλλον επειδή το φοράς εσύ, αλλά σαν ρούχα δεν μου βγάζουν την αίσθηση του σεξι. Ναι, τα ρούχα είναι για να τα φοράμε. Ο κάθε άνθρωπος κάνει τα ρούχα. Άλλο λέω. Άλλο. Ναι, δεν καταλαβαίνω την κριτική σου. Αυτό ήθελα να ακούσω. Θα σε προτιμούσα να κράταγες το παντελόνι,
Με κάποιο άλλο τοπάκι. Πιο... δεν ξέρω. Δεν. Τι, δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ενώ ρε παιδί μου δεν δικαιολογείς είσαι... το δύο σου. Δεν δικαιολογώ βρε αγάπη. Πολύ ρομαντική, πάσε, δεν το ακούω. Πάσε ένα. Δεν είσαι ρομαντική καταρχήν, είσαι ρομαντικουλέ. Είσαι ρομαντικουλέ. Πάσε έναν άνθρωπο. Θέλεις να σε δει. Δεν ξέρει, δεν γνωρίζει ότι θα πας. Και πας έτσι. Ναι, πιστεύετε θα με προσέξει. Θα σε προσέξει, αλλά όχι για καλό λόγο. Γιατί, για κακό. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά, δεν θα το κοίταζα και θα έλεγα... Wow. Ναι. Εδώ είμαστε. Ναι, μήπως θες γυαλάκια. Είσαι ωραία κοπέλα. Αν αγνοείς τα ρούχα... Όλα, τίποτα δεν κρατάς. Δεν θεωρώ την εμφάνιση για κάποιον που... που θέλει να... Να τι. Με το τσιγκέλι ρε, Χριστιανά μου. Αφού δε, το δύο δεν το πίστευες, δε το... δεν ήταν και για δύο αυτό. Πόσο είσαι, για πέντε. Δεν ξέρω, τώρα απλά σου λέω το ότι μου βάζεις ένα δύο και δεν μπορείς να πεις κάτι. Το πας μπορώ, και εσύ μέσω λάρι σας. Απλά δεν θες να το καταλάβεις, θες να ακούς μόνο ότι είσαι μια χαρά κούκλα ωραία. Ω, και δεν θέλω μόνο σου αυτό, λέω, αλλά μου λες... ότι είναι ρούχα να πας σε κάποιον για πρώτη φορά να σε δει. Ναι, είναι πολύ ρομαντικά έχουμε. Τα ρούχα, σε ήθελα πιο απλή. Γιατί να μην είναι ρομαντικά και αυτό απλό είναι. Είναι ένα, άμα το δεις από άλλη οπτική, είναι ένα απλό ροζ φόρεμα. Απλό, δηλαδή πας και στη λαϊκή έτσι. Άνετα. Σίγουρα. Κοίτα, εγώ πάω όπου θέλω, όπως θέλω. Το δύο σου δεν μου το έχει δικαιολογήσει. Και εγώ βάζω δεν δύο, ξέρω γιατί. Άμα θέλω και όπου θέλω. Ίσως είναι στρατηγικά, ναι, συμφωνώ. Δεν είναι στρατηγικό, Ειρήνη. Βάλε μου και εσύ, δεν έχω θέμα με αυτό. Θεώρησα το λούξ για δύο, χθες σου έβαλα τρία, δεν εκτιμάς τίποτα, τι να κάνω. Να σου βάζω πάντα πέντε για να είσαι εσύ καλά. Όχι, να μου βάζεις πάντα αυτό που πιστεύεις, χωρίς τη δικαιολογία επειδή σου έβαλα χθες τρία. Αυτό πιστεύω. Πήρες το τρία χάρη και σε έβαλες δύο. Αυτό πιστεύω, Ειρήνη. Δεν με πείθεις όμως ότι πιστεύεις αυτό, δεν έχω θέμα με το θες. Δύο. Τι πραγματικά θες να σου δεν πω. Με πείθεις ότι πιστεύεις. Δεν θεωρώ ότι είναι ρούχα για να πας σε έναν άνθρωπο τον οποίο θες να τον δεις, ναι, για... να σε δει πρώτη φορά. Γιατί? Δεν είναι ρούχα αυτά. Γιατί δεν θα του αρέσεις. Για τα ρούχα εσύ μιλάω. Εσύ ξέρεις αν δεν θα του αρέσω. Εμένα δεν μ' αρέσουν, γι' αυτό και τα δύο. Δεν καταλαβαίνω, δεν βγάζω συνεννόηση. Μάλιστα, για να δούμε τώρα αν θα καταλάβουμε... Από την Ήρυδα. Το... Μπράβο. Από την Ήρυδα, όντως. Εμένα μου αρέσεις πάρα πολύ, είσαι κούκλα και είναι η αγαπημένη μου εμφάνιση δική σου στο παιχνίδι. Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια εικόνα που δεν την έχεις κάνει μόνη σου, αλλά θα σου δώσω συγχαρητήρια γιατί αυτός που σε βοηθάει τώρα είναι πιο κοντά στο στυλ σου και σε έχει βοηθήσει στο να κάνει καλύτερο το στυλ σου. Αλλά δεν μπορώ να βαθμολογήσω κάτι παραπάνω. Κανονικά ένα έπρεπε να βάλω, σύμφωνα με αυτά που είπα και χθες. Κάποιο κορίτσι θα φύγει επειδή εσύ έχεις βοήθεια και θα πάρεις παραπάνω βαθμό και θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο. Είναι άδικο κάποιος να προσπαθεί τελείως μόνος του και να έρχονται κορίτσια με βοήθεια και υπάρχει μεγάλη απόκληση από την, όχι τη χθεσινή σου, την προχθεσινή σου εικόνα που ήρθε ένα κορίτσι με μια βερμούδα και κάτι sneakers που ήταν πάρα πολύ used, που δεν ήταν διαγωνίσιμα και χθες να είδαμε αυτή την εικόνα και σήμερα αυτή. Είναι μεγάλη διαφορά. Σου λέω, είσαι κουκλάρα, το σκοπό σου τον πετυχαίνεις 100%. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ πετυχημένο. Το βραχιόλι μου αρέσει πολύ που έχεις μόνο αυτό σαν κόσμημα, που είναι λίγο διαφορετικό το στυλ του και το γυαλί και το δάκρυ που έχει το γυαλί την περλίτσα. Αλλά Ειρήνη, πραγματικά πιστεύω αυτό και το θεωρώ πολύ άδικο. Για πες. Καθαρός ουρανός, αστραπές. Δεν φοβάται. Ευχαριστώ, Ειρηδά μου. Κι εγώ. Άρα, είναι σαν να λες ότι... Ότι δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Και ότι αυτό το look το έχεις επιμεληθεί, ναι, παντελώς μόνη σου. Παντελώς μόνη μου, όπως και θα με επιμεληθεί ο ηθοποιός. Το μυαλό της κολλημένο. Μακάρι, τότε έχεις ραγδαία εξέλιξη μέσα σε δύο μέρες. Μακάρι να βγαίνω λάθος. Και αυτό το λέω, δεν το λέω... Μακάρι, ξέρεις, με beach face. Το λέω ότι όντως μακάρι, θα είναι πολύ ωραίο, Τάξ. Αλλά το πιστεύω αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να ίσως βάλω κάτι παραπάνω. Το έχεις κάνει καραμέλα για να δικαιολογήσεις το δύο σου. Όχι. Αλλά το καταλαβαίνω και αυτό, η καθένα έχει τη στρατηγική της. Όχι, δεν είναι καραμέλα, ούτε στρατηγικά. Αλλά... Όχι, δεν είναι, όντως. 2,6. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να πας στους κριτές.
Έχω την αίσθηση ότι παρόλο που έχει πάρει και τεσσάρια, το μοναδικό πράγμα, Ηλιάνα, που την απασχολεί αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε, είναι αυτός ακριβώς ο άνθρωπος. Αυτός ο ηθοποιός που σημαίνει φως. Δεν έχει σχέση, από όσο ξέρω. Αχώρησε. Δεν το ήξερα. Απλά ξέρεις, σε είδε, τα είπατε, τον είδες, πώς έγινε το σουσού. Πάω να βρεθούμε και να τα πούμε τυχαία. Δεν έχουμε βρεθεί, δεν έχουμε μιλήσει. Εγώ τον ήξερα. Ναι. Λοιπόν, και είμαι με όλη η Ελλάδα τον ξέρει, δηλαδή δεν είναι... Ποιος είναι! Σταματήστε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Εγώ είμαι σε μια περιοχή άγνωστη, δεν ξέρω, έχω χαθεί κάπου στην Αθήνα. Εξάρτια. Όχι, είμαι κάπου αλλού. Λοιπόν, είμαι με το μηχανάκι μου. Ναι. Και εκεί που προχωράω στα χαμένα, που πάω, τι κάνω φορτωμένη τώρα χάλια, γυρνάω και ξαφνικά τον βλέπω πάνω στο πεζοδρόμιο να κατεβάζει και τα πράγματα από το μηχανάκι του. Και παθαίνει τα λοιπόν, πέτακλο. Και σταματάμε στη μέση του δρόμου. Και παθαίνω σοκ ότι τον βλέπω από κοντά. Και σταματάω ακριβώς και σκαλώνω. Λέω δεν μπορεί να τον βλέπω από κοντά. Και αυτό σκαλώνει γιατί μια τρελή με μια βέσπα έχει σταματήσει μέσα στη μέση του δρόμου. Με κορνάρουνε από πίσω. Εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι το ότι έχω σταματήσει την κυκλοφορία γιατί θέλω να δω αν όντως είναι αυτός και πώς είναι, που πάει, σε τι περιοχή είμαι. Και αφού καταλαβαίνω ότι έχω δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, φεύγω. Ξαναπερνάω από εκεί μετά το τετράγωνο, αλλά είχε πάει μέσα να κάνει τη γυμναστική του και λέω να μην μπω στο γυμναστήριο έτσι όπως είναι. Γιατί αλλά... δεν μπήκες. Ειρήνη, μπορώ να σου χαλάσω το όνειρο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Για χαλάσέ το μου. Όχι, δεν θέλω να μου το χαλάσεις. Ξέρεις ποιος είναι? Ναι, έμαθα. Πώς! Πώς μαθαίνονται αυτά όλα τόσο γρήγορα? Έμαθα. Έχει κάνει σπαμ στην αδερφή μου. Έχει κάνει σπα. Σπαμ. Σπαμ. Τι σημαίνει έχει κάνει σπαμ? Δηλαδή της έχει στείλει μηνύματα στο Instagram. Full like και ένα μηνυματάκι διακριτικό. Χωρίς να έχουν βρεθεί, απλά την έστειλε μήνυμα. Είχαμε βγει στο μοναστεράκι μία βόλτα οικογενειακά και τον είδε. Άρα και την είδε. Και την έστειλε μήνυμα. Την κοίταξε στα μάτια, τέλος, το είδαμε αυτό όλοι. Αυτό ήταν, ερωτάς μου τελείωσε. Και πού τη βρήκε την αδερφή σου, είναι και αδερφή σου influencer και τη βρήκε γρήγορα? Όχι, δεν είναι, αλλά εγώ είμαι, οπότε την έχω στο προφίλ μου. Μάλλον έτσι. Αυτό δεν έγινε τώρα, Ειρήνη, μη σου χαλάσω. Πότε το έγινε? Έχει σημασία. Μήνες. Και εσύ τι θες, παιδί, να βρεις παρθένο? Όχι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό. Μα αφού δεν τα έχετε, παιδάκι μου. Δεν μου αρέσει το σπαμ, σε βλέπω, σου στέλνω μήνυμα απευθείας. Δεν υπάρχει μυστήριο. Και πώς θα σε γνωρίσεις, στη νέα εποχή ζούμε. Εσύ έκλεισε κυκλοφορία και κάνεις κύκλους. Και ναι, σε αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολος. Ναι, αλλά αυτό που έκανε η Ειρήνη είναι πολύ ρομαντικό. Ναι. Πολύ. Άμα το απλά εγώ θεωρώ δεν μπήκε στο γυμναστήριο γιατί ήθελα να πάει άλλη μέρα στο γυμναστήριο πιο φτιαγμένη. Μπορεί. Καλά, θα πάω, αλλά τώρα δεν νομίζω να πάω, είναι τόσο εύκολο. Ποιο είναι το εύκολο? Ναι, γιατί, δηλαδή κάθε φορά που θα περπατάμε θα βλέπουμε παιδιά και κορίτσια που μας αρέσουν, θα θέλουμε έτσι τα μηνύματα. Τι είναι τα μηνύματα? Εγώ συμφωνώ με την Ειρήνη σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Γιατί τα παίρνω πάρα πολύ άσχημα με αυτά τα πράγματα. Χαρταετή δεν σ' αρέσουνε. Στέλνουν μηνύματα δεν σ' αρέσουνε. Άμα σφυρίζουν δεν σ' αρέσουνε. Άμα δεν σφυρίζουν πάλι δεν σ' αρέσουνε. Τι σ' αρέσει τελικά? Έλα μου ντε. Θέλετε να επικεντρωθούμε στο look? Ευχαριστώ. Εντάξει, το look σου είναι πολύ Y2K. Είναι πολύ Ειρήνη χρωματικά. Όντως είναι πολύ εξελιγμένο, πολύ σύγχρονο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το πιο σωστό που έχουμε δει επιτέλους. Είναι μια πρόταση πώς να φορέσουν τα νέα κορίτσια αυτή την τάση που είναι ξανά πίσω στη μόδα. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια στα γυαλιά σου που έχει αυτό το δάκρυ που κρέμεται η περλίτσα. Όντως φαίνεται λίγο πιο ψαγμένο εισαγωγικά το look για να το έχεις κάνει μόνη σου. Αλλά αυτή η περλίτσα, ας πούμε, πιστεύω εγώ είναι κάτι που θα έβρισκες. Θα το βλέπεις στα γυαλιά και θα λέγεις: α, δεν το πιστεύω, έχει και μια περλίτσα, θα αγοράσω. Ναι. Είσαι δηλαδή τέτοια, σου αρέσουν αυτά. Το φόρεμα είναι όντως καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως και να το φορέσεις, θα αναδεικνύει και το σώμα σου και θα είναι πολύ ωραίο και για τώρα, για την εποχή, για το καλοκαίρι. Να το βάλεις, να το χαρείς. Ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία. Θα προτιμούσα βέβαια τα παπούτσια να μην είναι ασημένια. Θα προτιμούσα να είναι άσπρα, να μπεζάρουν και να εξαφανίζονται μέσα στο ρούχο. Λοιπόν, Ειρήνη μου, είναι το πιο ωραίο Y2K. Σου βάλω 4. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Ναι, είναι πολύ ωραίο η αλήθεια. Είναι και πολύ επιτυχημένο. Και εγώ θα αρχίσω να ταυτίζομαι σιγά σιγά πάλι λίγο με την Ήρυδα. Ότι κάπου δεν βλέπω την Ειρήνη μέσα σε αυτό, γιατί είναι παρά είναι τακτοποιημένα ακατάστατο όσο πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι ναι, έχεις μια βοήθεια, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω πάλι για άλλη μια φορά. Αν και την τελευταία φορά είχα βγει αληθινός, θα δείξει. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο το ντύσιμο αυτό που έκανες. Είναι το πιο επιτυχημένο και για μένα μέχρι τώρα. Απλά
δεν μπορώ να βάλω πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί δεν το έχεις εξελίξει τόσο ώστε να μας φέρεις και άλλα πράγματα. Είναι δύο ρούχα. Είναι δύο ρούχα. Ωραία, ναι. Δύο ρούχα δε. Ένα πανωφόρι, κάτι άλλο, πιο πολλά κοσμήματα, κάτι διαφορετικό στο make-up, κάτι διαφορετικό στα μαλλιά, πιο σωστά παπούτσια. Είναι δύο ρούχα. Άρα πάρα πολύ ωραία. Αν έχεις την ίδια βοήθεια, πες αυτή τη φορά σε ποιος είναι πιο κοντά στο στυλ σου. Α, ευχαριστώ. Μάλιστα. 4 και 2. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Στέλιος. Ναι, γενικώς είναι των δύο ρούχων σήμερα η μέρα. Οι πιο πολλές φοράτε δύο ρούχα. Ένα πάνω και ένα κάτω. Είναι το mood της ημέρας. Ή φαίνεται ότι φοράτε δύο ρούχα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δύο ρούχα, άμα τα δεις έτσι. Ναι, έτσι, πώς να τα δω. Λοιπόν, ωραίο look. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα. Μ' αρέσει έτσι όπως το έχεις συνδυάσει με το παντελόνι και τα πέδιλα. Σίγουρα κάτι μου λείπει στο styling. Δηλαδή, αν αυτό όντως το συνέχιζες λίγο, δηλαδή ίσως με κάποια μανίκια όπως είναι αυτά της Ηλιάνας που φοράει, ένα επίσης strapless που είναι αυτά τα μανίκια που δίνουν κάτι στο ρούχο. Αν είχες δηλαδή δύο φούξια, είτε γάντια τούλινα, είτε μανίκια, είτε ξέρεις, μια έξτρα πληροφορία. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο, πιο ολοκληρωμένο και θα είχαμε, ξέρεις, κάτι περισσότερο να συζητήσουμε. Η τσάντα δεν μου αρέσει με αυτό το look. Δεν μου αρέσει και σαν τσάντα, για να σου πω την αλήθεια. Και με αυτό το look μου φαίνεται λίγη, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το πάνω. Ενδεχομένως να ήθελα μία πιο στολισμένη τσάντα. Κάπου ξεκίνησες να το χτίσεις αυτό και σταμάτησες. Βέβαια, έχεις πάρει πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία γενικώς, την οποία... καταλαβαίνω ότι υπάρχει, ξέρεις, μία απόσταση, γιατί βλέπω πόσο άρεσε και στην Ηλιάνα, πόσο λιγότερο άρεσε και στο Δημήτρη και το ίδιο είναι και στα κορίτσια. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι σε έχει αδικήσει κάποιος, δεν καταλαβαίνεις αυτή τη διαφορά στη βαθμολογία είτε από εμάς είτε στα κορίτσια? Ναι, το είπα. Συγκεκριμένα δεν κατάλαβα το 2 της Χριστιάνας. Το επιχείρημα της Ήριδας το είπα ως καραμέλα και ως να έχω κάτι να λέω για να κόβω βαθμούς. Αυτά. Δηλαδή πιστεύεις ότι είναι στοχευμένη η βαθμολογία? Αν ήταν στοχευμένη, ναι, προφανώς. Ότι υπάρχει κάτι από πίσω, ας πούμε. Υπάρχει μια στρατηγική, εννοείται. Μπορεί να νιώθουν κάποια απειλή, δεν ξέρω, τη θέση τους, τη θέση μου, τη θέση μας εδώ και κατεβάζουν μέσω όρους. Το έχουμε πει νομίζω αυτά. Δεν πίστηκα ότι αυτό το look για αυτές ήταν 2 και δεν πιστεύω κι εγώ σήμερα το ότι αυτό το look μου σήμερα είναι για 2. Το look δεν είναι για 2, προφανώς. Ναι, απλά το είπα. Πολύ σίγουρη είσαι όμως για τα look σου. Ναι, αλλά... είμαι πολύ σίγουρη για τα look μου κάθε φορά. Το θέμα είναι η απόκληση που έχεις και η βοήθεια που πιστεύουμε όλοι. Δηλαδή το ότι δεν σου βάλαν τα υπόλοιπα κορίτσια βαθμό χαμηλότερο. Okay, αλλά ναι, νομίζω το ότι οι περισσότερες αυτό, το πιστεύουν το εδώ μέσα. Αυτό. Και φυσικά και υπάρχει, είμαστε ημιτελικούς, εννοείται ότι βλέπουμε και λίγο πιο στρατηγικά, πάρα πολύ ωραία η πλάτη σου εντωμεταξύ, φανταστική. Αυτό. Οπότε το επιχείρημά μου στέκει, δεν είναι καραμέλα, είναι κάτι που εσύ συνεχίζεις να το κάνεις και να έχεις βοήθεια, οπότε εσύ έχεις πάρει καραμέλα τη βοήθειά σου και εγώ το επισημαίνω. Γιατί το θεωρώ άδικο και θεωρώ ότι... το όταν κάποιος έχει τόσο μεγάλη βοήθεια σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού για να παίρνει βαθμούς, για άλλα κορίτσια είναι πολύ άδικο που προσπαθούν μόνα τους. Δεν έχω κάπως άλλος να το πω. Εγώ που ξέρω ότι δεν έχεις εσύ βοήθεια. Αν έχεις παρατηρήσει από την αρχή που μπήκα στο παιχνίδι τις εικόνες που φέρνω, νομίζω ότι είναι διακριτό. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Κουδουνάρη, καθαρός ουρανός δεν φοβάται και θα το λέω. Ισχύει. Αν εσύ αισθάνεσαι okay, να συνεχίσεις να είσαι όπως είσαι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτό το look, όμως το βρίσκω μη ολοκληρωμένο. Θα ήθελα κάτι περισσότερο στο styling, γιατί είναι 2 δυνατά κομμάτια και κάπου εκεί σταμάτησες. Ένα πανωφόρι θα θέλατε? Όχι, δεν θα ήθελα πανωφόρι. Θα ήθελα κάτι, μια άλλη τσάντα και ίσως τούλινα γάντια ή κάτι στα χέρια. Για να γίνει λίγο πιο. Okay. Πιο κορίτσι, my style rocks. Εννοείται ότι μπορείς να βγεις έτσι έξω και να πας όπου θέλεις. Σε αντίθεση με άλλες φορές. 2. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, άκου. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένα τηλεφώνημα δρόμο. Δεν τον θέλουμε. Θα βρούμε άλλο. Είναι πολύ καλό παιδί, μπορώ να σου το πω εγώ αυτό. Δεν τον είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Με σιγουριά και μπορώ να σου το πω. Να σε δώσουμε κάπου μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πολύ καλό το παιδί αυτό. Δεν τον θέλω. Είναι πολύ καλό το παιδί αυτό και είναι και πολύ καλή βαθμολογία σου. 10,6. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.